το πιο σημαντικό κομμάτι και τα μικρότερα που ανήκουν σε αυτό προέρχονται από μία μαρμάρινη σαρκοφάγο ρωμαϊκών χρόνων. Είναι εξαιρετική η ποιότητα αυτού του αρχαίου αντικειμένου. Χρονολογείται στο 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν και ίσως είναι έργο από νεοατικό εργαστήριο, που είναι κάτι συνηθισμένο αυτή την περίοδο. Φτιάχνονται δηλαδή στην Αθήνα και εξάγονται σε όλη την επικράτεια, σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Λοιπόν, τώρα η πορεία που ακολουθείτε θα γίνει μια εκτιμητική επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού, που θα συμμετέχουν και οι υπάλληλοι της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, η οποία θα εκτιμήσει το επόμενο διάστημα, συνήθως διαρκεί κάποιους μήνες. Η προηγούμενη υπόθεση που ήταν το Γενάρη, οπότε ήταν για την Πρέβεζα, έκλεισε πριν από μερικές εβδομάδες. Διαρκεί αυτό κάποιους μήνες, να γίνει η εκτίμηση της εμπορικής αξίας, της χρηματικής αξίας των αντικειμένων και μετά να ακολουθηθεί ο δρόμος της δικαιοσύνης. Τα αντικείμενα θα παραδοθούν στο Μουσείο της Πρέβεζας, όπου θα συντηρηθούν και θα έχουν τη δυνατότητα βεβαίως να τα δουν οι επισκέπτες. Η αξία των αντικειμένων για μας είναι ανεκτίμητη, η αρχαιολογική αξία, διότι κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα έχει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία. Αν θα τα βρίσκαμε ανέγκυχτα στη θέση τους, θα μπορούσαν να μας δώσουν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες. Ένα μέρος από αυτές, σίγουρα με τον τρόπο που γίνεται η λαθρανσκαφή, έχει χαθεί για πάντα. Έχουμε το ίδιο το αντικείμενο, αλλά έχουμε χάσει τα συνευρήματα, την ιστορία και ό,τι άλλο θα μπορούσε να μας δώσει και να μας πει.